Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστίν, είναι και πάλι κοντά σας μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα. Να σας κρατήσει συντροφιά την επόμενη ώρα με ύμνους και με την γνωστή μας αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους, καθότι είμαστε μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει και μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, το Ύμνου Συφένιν δηλαδή. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα το αφιερώσουμε στον Νικόλο Δανιηλίδη, έναν πατριαρχικό πρωτοψάλτη, και θα πούμε και λίγα βιογραφικά στοιχεία για αυτόν, και στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε ύμνους από τον όρθρο, τον αναστάσιμο όρθρο του πλαγιού του Τετάρτου, από σημαντικές, απλές, μεγαλόπρεπες εκτελέσεις των γνωστών, αγνώστων πρωτοψαλτών μας. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα μέλος που θα μας ψάλει ο Νικόλαος Δανιηλίδης, που δεν είναι άλλο από το Κύριε και Έκραξα του πλαγιού Τετάρτου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ανάδειψον δώσα Χριστός ανεβεργέτη, ο Θεός ηλάστη τύπη και σώσον με. Πατέρ και καθάρχη Κύριε, Κύριε, Ιησούσον Χριστόν ημών, δόξα τιμών το Θεόν, ως ποτέ την γυναικεία μαρκωλών. Και αρχίωσον με βρέχει τους πόδα σου, τους δεμέχτης τόδους της πάνης ελευθερώσαντα. Και μύρον εμπόδια την προσφέρει, δύο καθαρών εν μηχανία μηχνησέντα. Την ακούσω κακό της ευθέας σου φωνής, η πίστη σου σε το κέσε πορεύου η πίστη. Όταν τον με πραγμένον μυρίναν και εις ενίαν έλθον εις φοβεράς εκείνης ετάσεως τρόμος είναι κόμενας προς εκαταπέργο των φυλάσσων θεών διόν είδε παρήτης. Ηκετεύωσε ο δε αναμάρτητε, χώρισε κατάνηση. Η ταπεινή μου ψυχή, προτελευτής και σώσον με. Νικολός Δανιλίδης λοιπόν και Κύριε και Αγράξα του Πλαγίου Τετάρτου. Ο Νικολός Δανιλίδης γεννήθηκε στη Χαλκιδόνα στις 27 Ιουλίου του 1915. Ήταν απόφυτος της μεγάλης σχολής του γένους. Την βυζαντινή μουσική διδάχθηκε από τον Θεοδόσιο Γεωργιάδη και από τον Ευστάθιο Βιγκόπουλο. Η ιεροψαλτική του σταδιοδρομία την ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, σε ηλικία 14 ετών, στον Ιερό Ναό Ιωάννου Καλαμισίων από το 1931 έως το 1944. Στη συνέχεια έψαλε σε ιερούς ναούς όπως της Αγίας Ευφημίας, στον προφήτη Ηλία, στον ταξιάρχη, στο Μέγα Ρέμα. Το 1947 προσελήφθη ως πρώτος δομέστιχος στον Πατριαρχικό Ναό δίπλα στον Κωνσταντίνο Πρίγκο, από τον οποίο πολλά διδάχθηκε, τόσο ως προς το ύφος, όσο και από τα μαθήματα που του έκανε κατηδίαν. Από το 1958 ως το 1961, όπου οι θέσεις του άρχοντος πρωτοψάλτου είχε κενά λόγω της ασθένειάς του, είχε ασθενήσει ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, εκάλυπτε τη θέση του πρωτοψάλτου από τη θέση του πρώτου δομέστικου. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του 1961 χειροθετήθηκε άρχον λαμπαδάριος, θέση την οποία κράτησε μέχρι το 1963, όπου και απαγορεύτηκε στον Θρασίβουλο Στανίτσα να ψάλει μέχρι της απελάσεως του τελευταίου από την Κωνσταντινούπολη. Το 1963, σεπτή πατριαρχική κελεύση, ανέλαβε τη θέση του άρχοντος πρωτοψάλτου προφορικός με προσωρινό λαμπαδάριο τον τότε διάκονο Παναγιώτη Τσινάρα. Αυτή η προφορική εντολή και η μη κανονική προαγωγή του σε πρωτοψάλτη τον έθλιψε πολύ, όντας ιδιαίτερα ευαίσθητος, με αποτέλεσμα δυστυχώς να υποστεί βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο, από το οποίο και υπέκυψε στις 24 Ιανουαρίου του 1965. Ας περάσουμε εν συνεχεία να ακούσουμε Φωσιλαρών σε μέλος αρχαίων και σε ήχο δεύτερο. Νικόλος Δανιλίδης.
απολαύσαμε με το λιτό πατριαρχικό ύφος τον Νικόλαο Δανιελίδη να μας ψάλλει το φως Λαρών σε μέλος αρχαίο και σε ήχο δεύτερο. Είπαμε λοιπόν για τον Νικόλαο Δανιελίδη ότι αυτή η προφορική προαγωγή σε πρωτοψάλτη τον έθλιψε και υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο, διότι ήταν και ευαίσθητος άνθρωπος, υπέκυψε σε αυτό το εγκεφαλικό επεισόδιο στις 24 Ιανουαρίου του 1965 σε ηλικία μόλις 48 ετών. Ο Νικόλαος Δανιλίδης, όπως λένε οι μαρτυρίες, υπήρξε σεμνός, ταπεινός, διάκονος του αναλογίου. Είχε υπέρτατο ήθος ως άνθρωπος, ιδιαίτερα υψήφωνος, αλλά και γλυκής. Με πολύ καλή εκτέλεση των όσων διδάχθηκε μέσα στον Πατριαρχικό Ναό. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από όλους λόγω του χαρακτήρα του και έτρεφε και ο ίδιος πολύ αγάπη προς όλους και κυρίως προς τα μικρά παιδιά, τα οποία τα πρόσεχε και δίδασκε με πολύ αγάπη και ζήλο. Την περίοδο του 1959-1964 ο Θρασίβολος Στανίτσας ήταν άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης Αυγουστοεκκλησίας με λαμπαδάριο τον Νικόλαο Δανιλίδη. Ευτυχώς υπάρχουν μαρτυρίες από τις χαρισματικές φωνές τους και από τη μεγάλη ψαλτική του δυνότητα. Ήταν ένα υπέροχο δίδυμο και έχουν οι φωνές τους δεσμευτεί σε ηχογραφήσεις της εποχής εκείνης. Μια τέτοια λοιπόν ηχογράφηση θα πάμε να ακούσουμε τώρα από Κατανυχτικό Εσπερνό, όπου θα ακούσουμε τον Νικόλαο Δανιελίδη να μας ψάλλει το δεύτερο εκαθάρωμεν, ιδιόμελο αργό του Ιακώβου Σιχουλάκη Τετάρτου, και εν συνεχεία την Πάσα Ελπίδα. Yeah.
Ακούσαμε λοιπόν τον Νικόλο Δανιηλίδη στο δεύτερο καθάρωμεν, ιδιόμελο αργό του Ιακώβου από κατανυχτικό εσπερνό και εν συνεχεία στο την πάσαν ελπίδα μου εσένα τίθιμη κτλ. Αυτός ήταν εν ολίγης ο Νικόλος Δανιηλίδης, μια μεγάλη φωνή, ένας μεγάλος πρωτοψάλτης που πέρασε και αυτό στον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, όπως όλοι οι μεγάλοι. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με αναστάσιμους ύμνους από τον όρθρο του Πλαγίου Τετάρτου, καθώς και με τα πάθη και αρετές λόγους του Γέροντος Παϊσίου. Περάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε από τον Μανθαίο Τσαμκυράνη μερικούς ύμνους από τον αναστάσιμο όρθρο του Πλαγίου Τετάρτου, Θεός Κυρίος, καθίσματα, αναβαθμούς και λίγο κανόνα. Απολαύστε το. Thank you.
Δόξα Κύριε
Αγία Αναστάση σου, Κύριε, την παντορήναγον Χριστού θεότητα, ως μη θαυμάσομεν, εκ μεν πάθων πάση της πίστης απάθειαν και αφαιρσίαν βρίζουσαν, εκ πλευράς δε Αγίας πηγήν αθάνατον στάζουσαν και ζωή εκ τάφου αηδιών. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δε δοξασμένα περί σου λελάβην τέν γενναίς γενναίο, ή των Θεών λόγων εν γαστρή χωρίσασα, αγνή δε διαμήνασα, Θεότο και Παρθένε, Υιός επάντες γερερόμεν, ημέ τα Θεόν προστασίαν ημών. Ο Μαθαίος Σαμκυράνης μας απέδωσε εντέχνους φυσικά και με πολύ παραδοσιακό τρόπο μέλη του Αναστάσιμου Άρθρου του Πλαγίου Τετάρτου. Μέλη χρήσιμα για όσους προσπαθούν να αφομοιώσουν τη μουσική χωρίς τη βοήθεια της θεωρίας, αλλά μόνο με την πράξη και με την ακοή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ύμνος Υφαίνιν Εργόντες Εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής Ύμνος Υφαίνιν. Την εκπομπή επιμιλείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Τα πάθη ξεριζώνονται εύκολα όσο είναι τρυφερά. Γέροντα, βλέπω ότι έχω πολλά πάθη. Ναι, έχεις πολλά πάθη, αλλά έχεις και νιάτα. Και παλικάριά έχεις. Για να δουλέψεις και να τα βγάλεις από το περιβόλι σου. Τα αγκάθια και να βάλεις κρίνα, ζουμπούλια, τριαντάφυλλα και να γάλεσαι μέσα στο περιβόλι σου. Τώρα που είσαι νέα, τα πάθη είναι τρυφερά και εύκολα ξεριζώνονται. Βλέπεις και τα αγριόχορτα και τα αγκάθια να είναι. Όταν είναι ακόμη τρυφερά, εύκολα ξεριζώνονται. Ενώ όταν μεγαλώσουν, σκληραίνουν και δύσκολα μπορείς να τα πιάσεις και να τα ξεριζώσεις. Και η τσουκνίδα, όταν βγάζει τα πρώτα φύλλα, δεν διαφέρει στην απαλάδα από το βασιλικό. Μπορεί να την πιάσεις και να τη μυρίσεις, γιατί είναι τρυφερή. Γι' αυτό να προσπαθήσεις να ξεριζώσεις τα πάθη σου όσο είσαι νέα. Γιατί αν τα αφήσεις, θα εχμαλωτιστεί η ψυχή σου σε διάφορες επιθυμίες και θα είναι δύσκολο να ελευθερωθείς από αυτές. Όσοι από νέοι δεν ξεριζώνουν τα πάθη τους, υποφέρουν πολύ στα γεράματα, διότι γερνάνε με τα πάθη, τα οποία γίνονται παλιά, κακά, δυσκολοθεράπευτα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αρχίζει να αγαπά τα πάθη του. Έρχεται η ηλικία της αγάπης, της στοργής και γίνεται πιο επίκη στον εαυτό του. Εξασθενεί και η θέληση και ο αγώνας κατά των παθών γίνεται πιο δύσκολος. Ο νέος έχει ζωντάνια. Εάν αξιοποιήσει αυτή τη ζωντάνια στο ξερίζωμα των παθών, προκόβει. Έτσι, αυτό το κείμενο από τον Γέροντα Παΐσιο μας προσγείωσε λιγάκι στην ομοί πραγματικότητα που δίνει άλλη από τον αγώνα κατά των παθών και των λαθών μας. Καραμάνης για τη συνέχεια, Αθανάσιος Καραμάνης, δοξαστικό εωθινό έκτο, η όντως ειρήνη, ηχός Πλάγιος του Δευτέρου.
Ακούσαμε το
έκτο εωθηνό, δοξαστικό, η όντως ειρήνη από την σπουδαία εκτέλεση του Αθανασίου Καραμάνη. Γέροντα, γιατί πέφτω συνέχεια στη γαστριμαργία? Γιατί εκεί είσαι αδυναμία. Ο διάβολος πολεμάει το φυλάκιο που είναι αδύνατο. Τα άλλα που είναι οχυρωμένα, καλά δεν τα χτυπάει. Αν καταλάβω αυτό το φυλάκιο, λέει, εύκολα θα καταλάβω ένα-ένα και τα άλλα φυλάκια. Γι' αυτό το αδύνατο φυλάκιο πρέπει να το οχυρώσει καλά. Γέροντα, πελαγώνω όταν βλέπω τα πάθη μου. Να μην πελαγώνεις ούτε να δηλιάζεις. Με θάρρος να παίρνεις ένα-ένα τα πάθη σου, αρχίζοντας τον αγώνα σου από το πιο μεγάλο. Στην αρχή βοηθάει να μην τα λεπτολογείς, αλλά να χτυπάς, να τα ξεριζώνεις, τα πιο χοντρά που βλέπεις. Και καθώς θα αχρηστεύονται οι ρίζες των μεγάλων παθών, θα ξεραίνονται και λεπτές ρίζες από τα μικρότερα πάθη. Επομένως, όταν ξεριζώσεις ένα μεγάλο πάθος, μαζί με αυτό θα ξεριζωθούν και τα άλλα μικρότερα. Ας ακούσουμε ένα χειρουργικό του Πλαγιού Τετάρτου από τον Αθανάσιο Καραμάνη σε μέλος του ιδίου. Thank you.
Ακούσαμε τον Αθανάσιο Καραμάνη να εκτελεί ένα δικό του χειρουργικό σε ήχο πλάγιου τετάρτου. Και συνεχίζουμε. Γιατί γέροντα παίρνω πολλές αποφάσεις να αγωνιστώ, με ζήλο κατά τον παθό μου, αλλά τελικά δεν τις πραγματοποιώ. Γιατί παίρνεις πολλές αποφάσεις μαζί. Τα πάθη, όπως και οι αρετές, αποτελούν μια αλυσίδα. Το ένα πάθος είναι συνδεμένο με το άλλο και η αρετή είναι συνδεμένη με μια με την άλλη. Όπως τα βαγόνια του τρένου είναι ενωμένα και όλα ακολουθούν το πρώτο. Αν λοιπόν αποφασίζεις να αγωνιστείς για αρκετό διάστημα για να κόψεις ένα συγκεκριμένο πάθος και να καλλιεργήσεις την αντίστοιχη αρετή, θα το πετύχεις. Και μαζί με αυτό το πάθος που θα κόψεις, θα απαλλαγείς και από άλλα πάθη που θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες αρετές. Ας πούμε ότι ζηλεύεις. Αν αγωνιστείς να μην ζηλεύεις, θα καλλιεργήσεις την αγάπη, την καλοσύνη και συγχρόνως θα απαλλαγείς από το θυμό, από την κατάκριση και από την κακία και από τη λύπη. Γέροντα, ένα πάθος ή μια κακή συνήθεια είναι καλύτερα να τα κόψει κανείς μία και έξω ή σιγά σιγά? Αν μπορείς να τα κόψεις μία και έξω, είναι καλύτερα, γιατί διαφορετικά αφήνουν δέκατα. Δεν χρειάζεται καθυστέρηση. Όταν περνάει κανείς ένα ποτάμι, ιδίως χειμώνα καιρό, προσπαθεί να το περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί θα παγώσει. Αν το περάσει γρήγορα, μέχρι να κρυώσει θα ζεσταθεί πάλι. Βλέπεις και τα άλογα όταν τα δένουν, αν θέλουν να ελευθερωθούν, κόβουν το σκοινί απότομα. Με τον πειρασμό θέλει απότομα κόψουμε το σκοινί. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει, απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Μπορεί και ο παθής να έχει προσβολή από τα πάθη? Μπορεί, αλλά ό,τι και να του πετάξει ο διάβολος καίγεται από την ίδια θεία φλόγα που έχει ανάψει μέσα του. Ο διάβολος δεν πάβει να προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τις προσβολές του εχθρού, τότε καθαρίζει η καρδία του και κατοικεί πια μέσα το Χριστός. Η καρδία του μετατρέπεται σε καμίνι, σε βάτο και ωμένη, και ό,τι και αν πέσει μέσα, καίγεται. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία μέλη που θα ακούσουμε για σήμερα, λειτουργικά του πλαγίου Τετάρτου και άξονα εστί από τον Σπύρο Μαϊδανόγλου. Oh, and this is
Ακούσαμε τον Σπύρο Μαϊδανόγλου να μας αποδίδει τα λειτουργικά του πλαγιού Τετάρτου και το Action Steam σε ιδιαίτερα μεγάλα ύψη. Και με αυτό το υπέροχο μέλος θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα σας υποσχεθούμε ότι την άλλη εβδομάδα, Θεού θέλοντος πάντα, θα είμαστε κοντά σας με μια νέα εκπομπή με περισσότερη μουσική από μεγάλους παραδοσιακούς ψάλτες. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας το τίτλο της εκπομπής «Ημνουσιφέλιν εργόδες εστί». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Γαλάνης. Από την εκπομπή μας λοιπόν, «Ημνουσιφέλιν εργόδες εστί», χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ημνουσιφένιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.